Πραγματικά αξίζει τον κόπο να δοκιμάσετε μια Luxcola Plus & Light, η οποία είναι και ο χορηγός του ένατου Peak που μας έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο στους δρόμους της Πάτρας. Εκεί θα βρίσκονται αρκετοί φοιτητές οι οποίοι πια φτιάχνουν μονοθέσια και από το Πολυτεχνείο της Πάτρας και από της Αθήνας και από ΤΕΗ, προσπαθώντας να εντρυφήσουν στα μυστικά του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ένα βήμα πριν να φτιάξει μονοθέσιο είναι το αμαξίδιο, είναι το F1 in Schools, είναι αυτή η μεγάλη παγκόσμια προσπάθεια, παγκόσμιος διαγωνισμός της Φόρμουλα 1, ο οποίος δίνει δυνατότητα σε μαθητές από όλο τον κόσμο να έρθουν σε επαφή με την Φόρμουλα 1 και να ξεχωρίσουν με το πνεύμα της Φόρμουλα 1 και να ξεχωρίσουν μέσα από ένα διαγωνισμό που γίνεται στο πλαίσιο του Grand Prix. Στο στούντιο τώρα είναι μαζί μας και η Χριστίνα Ιορδανίδου, η οποία έδειξε χθες ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά της εκπαιδευτικής αναγέννησης. Να τη λοιπόν, Χριστίνα, οι μαθητές μας εδώ. Έχουμε, όπως τους βλέπεις, από αριστερά μου, εξεγωνίμων μου, το Σπύρο τον Βουλουμάνο, τον Βασίλη τον Παπαγγελόπουλο και τον Γιάννη τον Τιμοθέα, το οποίο βρίσκεται δεξιά μου. Είναι και τρεις τους εδώ, καλεσμένοι στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς και συζητούσαμε με τον Σπύρο νωρίτερα και τον Βασίλη για τα θέματα που αφορούν στην κατασκευή του αμαξιδίου. Ο Βασίλης είναι στο μηχανολογικό κομμάτι. Μας έλεγε λοιπόν πολυουρεθάνη. Τι διαφορά έχει από το ξύλο μπάλσα, ας πούμε? Γιατί δεν φύγαμε από το ξύλο και πήγαμε στο πολυουρεθάνη? Άλλαξαν οι κανονισμοί, θα μου πεις, εντάξει. Άλλαξαν οι κανονισμοί. Πιστεύω, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά νομίζω είναι και πιο ελαφρύ η πυκνότητα, μικρότερη πυκνότητα, αλλά σίγουρα φύρει πιο λίγο τις μηχανές CNC, γιατί είναι πιο, είναι αφρόδες το πολυουρεθάνη, το οποίο το κάνει και πιο δύσκολο όμως να στο βάψιμο. Άρα λοιπόν, μάθημα πρώτο όσον αφορά στη μηχανολογία. Ελαφρύ υλικό και εύπλαστο υλικό. Ναι. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να δούμε πού έχετε τα μεγαλύτερα προβλήματα μηχανολογικά. Και είναι η τελευταία ερώτηση για σένα, εκτός αν Χριστίνα έχει να ρωτήσει κάτι άλλο. Δηλαδή, τα μεγαλύτερα προβλήματα πού απαντώνται στην κατασκευή ενός αμαξιδίου? Πρώτα απ' όλα η γεωμετρία που θα επιλέξουμε. Γενικά, ως κόνσεπτ στο αμάξι, θα έχει μεγάλο καταμαράν από κάτω άνοιγμα, θα είναι πιο μικρό. Τι αεροτομές θα χρησιμοποιήσουμε, με τη γωνία. Παίζει τόσο μεγάλο ρόλο η αεροδυναμική? Σε τι ταχύτητα φτάνει αυτό το αμαξίδιο? Το αμαξίδιο κινείται με 21 μέτρα το δευτερόλεπτο. Είναι μια 20 μέτρη πίστα και την τελειώνει σε ένα δεύτερο περίπου. Άρα, βέβαια, η ταχύτητα είναι αρκετά μεγάλη, αλλά οι επιφάνειες είναι μικρές. Εντάξει. Κυρίως ρόλο παίζουν το σύστημα τροχών από ό,τι έχουν παρατηρήσει. Εγώ εκεί θα στεκόμουν, στους απώλειες που έχουμε στους άξονες των τροχών. Στους άξονες, εκεί αισθάνομαι ότι υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Διότι είναι πολύ δύσκολη η ευθυγράμμιση και... Όσο πιο ευθεία πας, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει. Τόσο πιο γρήγορα, ναι. Ωραία. Χριστίνα. Σας παρακολουθώ με πολύ προσοχή. Χαίρομαι. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μαθητή μας, τον Σπύρο τον Βουλουμάνο. Σπύρο, εσύ σε ποιο κομμάτι είσαι? Εγώ είμαι αρχηγός της ομάδας, είμαι πιο συντονιστικό κομμάτι. Πολύ δύσκολος ρόλος. Άρα λοιπόν, Μαουρίτσιο Ριβαμπένε, Κρίστιαν Χόρνερ, είναι Τότο Βολφ. Σωστό. Ωραία. Σωστό. Για να αναφέρω μερικά διάσημα ονόματα της Φόρμουλα 1. Άρα λοιπόν, εσύ συντονίζεις προσπάθειες όλων. Ναι, ναι, ναι. Και αν θέσεις και την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα. Γκρίνιες, φωνές. Εντάξει, ναι. Είναι και αυτά μες στο παιχνίδι. Τώρα πώς έγινε? Εσείς είχατε δύο ομάδες στην εκπαιδευτική αναγέννηση. Μία μαθητές λυκείου, μία μαθητές γυμνασίου. Και συμφωνευτήκατε? Ναι. Ήμασταν η ομάδα Omega Racing με ο μαθητής του λυκείου και η ομάδα Lightning Speed από το γυμνάσιο. Η ομάδα Omega Racing βγήκε δεύτερη στην Ελλάδα και συνεργάστηκε με την καλύτερη ομάδα γυμνασίου, που ήταν η Lightning Speed, και έτσι έχουμε οργανώσει τώρα μια νέα ομάδα. Ο Βασίλης ο Τσάνταρης τι κάνει εκεί? Έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Ο Βασίλης είναι γιος του υπεύθυνος... συνάδελφου, φίλου και οδηγού αγώνων ξεχωριστού στην Ελλάδα, του Νίκου του Τσάνταρη. Ναι, ο Βασίλης είναι υπεύθυνος για τα social media βασικά, Facebook. Να, πολύ σημαντικό. Εννοείται. Στο διαβασμό... Δεν ξέρω αν προηγήθηκε προηγουμένως η ερώτηση του Τάκη, αλλά γενικά, αφού είσαστε και οι τρεις εδώ, θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι αντίστοιχο στο μέλλον? Εννοείται. Βασικά, ο διαγωνισμός αυτός έχει το πλεονέκτημα ότι προσφέρει σε κάθε μαθητή, κάθε ενδιαφέροντος, την ευκαιρία να συμμετάσχει είτε στον τομέα του marketing είτε στον τομέα της μηχανολογίας. Οπότε, ο καθένας πήρε τον τομέα που θεωρεί ότι μελλοντικά θα τον εξελίξει. Ωραία. Για να βάλουμε στην κουβέντα και τον Γιάννη τον Τιμοθεάτο. Γιάννη, εσύ.
Εγώ είμαι ο creative director της ομάδας, με άλλα λόγια είμαι ο γραφίστας της ομάδας. Η δουλειά μου είναι να δημιουργώ. Πολύ ωραίο το λογότυπο αυτό το Omega, έτσι. Ναι, είναι. Γιατί έχει αρμονία, έχει δυσυπόστατα χρώματα, δυσυπόστατα μηνύματα. Αναρωτιέμαι γιατί έχουμε ένθεν και ένθεν φορά στο μπλε και όχι στο μαύρο το ίδιο. Πώς. Έχουμε φορά στο μπλε και από την φορά στο μπλε. Το μπλε καταρχήν επιλέχθηκε και λόγω του ότι το μπλε είναι το χρώμα της χώρας μας. Οπότε εφόσον εκπροσωπούμε την Ελλάδα, θέλουμε να το δείξουμε αυτό όσο περισσότερο γίνεται. Οπότε γι' αυτό επιλέξαμε. Το μαύρο. Το μαύρο είναι το χρώμα της αντίθεσης. Είναι ένα χρώμα το οποίο δείχνει ότι είμαστε. Πώς να το πω. Ότι είμαστε επαγγελματίες, γιατί χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε επαγγελματικούς χώρους. Οπότε αυτό αποπνέει έναν επαγγελματισμό. Ένα κύρωσο. Ένα κύρωσο, ναι, ακριβώς. Πολύ ωραία. Τώρα για να σταθώ να ρωτήσω, site υπάρχει? Site βεβαίως και υπάρχει, είναι το megaracing.gr. Ακούστε φίλοι ακροατές, το megaracing.gr. Μαθητές είναι, έτσι, του Λυκείου, τρίτη Λυκείου βρίσκονται. Έχουν φτιάξει site, έχουν creative director, έχουν αρχηγό, έχουν μηχανολογικό υπεύθυνο, έχουν υπεύθυνο marketing. Από χορηγούς πώς πάμε? Τώρα θα ρωτήσω τον επικεφαλής της ομάδας, τον κύριο Βουλουμάνο, τον Σπύρο. Από χορηγούς πώς πάμε, Σπύρο? Είναι ένας τομέας που είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί στη Μαλαισία πάμε για 10 μέρες. Είναι πολύ. Πώς θα πάτε? Πολλά εξ. 12 άτομα. Και πόσες χώρες συμμετέχουν? Συμμετέχουν 26 χώρες, 52 ομάδες συνολικά. Πόσες πιθανότητες έχουμε να κερδίσουμε? Αυτό θα το δούμε. Αυτό το δούμε εκείνη τη μέρα. Στο παρελθόν οι Έλληνες πήραν την πρώτη θέση. Πέσει η ομάδα. Ελληνική ομάδα. Εμείς έχουμε φέτος στόχο να το επαναλάβουμε αυτό. Υπάρχει μια, αν θέλετε, καλή πρίκα, καλή δυναμική. Σωστά, καλή κληρονομιά. Ξεχωρίζουν τα ελληνικά μυαλά ακόμα και σε αυτό στο F1 Schools και το λέω με πολύ μεγάλη περηφάνεια. Γιατί είμαι από την πρώτη μέρα που έγιναν τα βήματα. Ο άνθρωπος πάνω σε Ιτανίδης, ο Βασίλης Πολυματίδης, πολλοί άνθρωποι που παίξαν το ρόλο του στο παρελθόν, ούτω ώστε να πάρει μια μορφή το F1 Schools στη χώρα μας, να αποκτήσει οντότητα αρκετά. Σχολεία, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, τα οποία αγκάλιασαν την πρωτοβουλία, έδωσαν τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν. Λέγαμε, Χριστίνα, και το πρωί στη συνέντευξη τύπου που ήμουν εκεί στο ΠΙΚ, για το ότι είναι καιρός οι χορηγοί, αυτοί που άγουν το χώρο, να αποκτήσουν την τιμή και την δόξα που τους αξίζει σε τόσο δύσκολες εποχές. Και είναι κομβική σημασία για μένα να υπάρχουν χορηγοί να στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί που είναι αρρωγοί στην προσπάθεια αυτή την εξαιρετική, Σπύρο? Μπορώ να τους αναφέρω? Ναι. Ζωρούς, εννοείται. Είναι η Μέγα, η εταιρεία, η Τέκνομα Shipping, Στεργίου, το Garage, ο Μπιντιλινέος, το ίδιμα Σταύρος Νιάρχος, η εταιρεία Bardal, η εταιρεία Scorpio Security, η εταιρεία Victoria SA, η εταιρεία Πασαλής, Αλμπέρτης, Σιτζέντα. Το σχολείο μας φυσικά έχει συνεισφέρει η εκπαιδευτική αναγέννηση, η Nuevo Sports, η Gold Air και η Sea Cruises. Στον τομέα των χορηγών γενικά είχαμε πολύ καλή πορεία στο γεγονός. Πήγατε πολύ καλά. Ναι. Χριστίνα, δεν μπορώ να μην εντυπωσιάστηκε στο τρόπο. Ναι, δεν το συζητώ. Πόσους χορηγούς, πόσο... Όχι, και είναι και φοβερή πρωτοβουλία. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο να υπήρχε την εποχή που πήγαινα εγώ σχολείο. Τέτοιες δυνατότητες να εξελίξεις τα ταλέντα σου και, και στο κομμάτι της ομάδας νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, τη συνεργασία. Πώς θα βάλει το ταλέντο του μηχανικού με το ταλέντο του ανθρώπου που θα μαζέψει τους χορηγούς, με τον άνθρωπο που κάνει τα γραφιστικά. Όλα αυτά μαζί να μάθουμε μεταξύ τους να επικοινωνούν. Μελλοντικά σου δίνουν τη δύναμη να δουλέψει. Σε αντίστοιχη εκπομπή που κάναμε στο Men & Speed, μπορεί πριν από μια πενταετία, εξαετία, ή στην Φόρμουλα 1, στον Α, στην τηλεόραση, θα έλεγα στους τότε μαθητές ότι κομβικό ρόλο παίζει η αντίδραση αυτού που θα πατήσει το κουμπί. Αν είναι κάτω από μισό δευτερόλεπτο, το αμαξίδιο θα επιταχύνει γρήγορα και θα κερδίσουμε. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα σήμερα. Το λέω καλά, έχω δίκιο σε αυτό, Βασίλη? Τι εννοείται στους αγώνες αντίδρασης? Ναι, στον αγώνα πατάς το κουμπί και το αμαξίδιο κερδίζει. Έτσι. Αν όποιος αντιδράσει πιο γρήγορα, αν αντιδράσει σε 0-3, αν αντιδράσει σε. Κάποτε όταν ήμασταν παιδιά, παίζαμε ένα παιχνίδι με το χρονόμετρο. Το πατάγαμε και το ξαναπατάγαμε να δούμε ποιος θα το κλείσει πιο γρήγορα. Είναι παίζονται σε κλάσμα των δευτερολέπτου. Ακόμα. Ναι, και το κάθε κλάσμα μετράει. Ναι. Άρα λοιπόν η αντίδραση μετράει. Αλλά εγώ έχω καταλάβει ότι σήμερα. Υπάρχουν. Περιπτώσεις που ένα αυτοκίνητο έχει ξεκινήσει πριν και έχει και μηδενίστηκε. Ναι, εντάξει, αλλά θα μηδενίστηκε. Δεν μπορεί να ξεκινήσεις πριν μετά, από μετά, ναι, συγγνώμη, μετά. Γιατί λοιπόν? Γιατί παίζει αντίστοιχο ρόλο. Εδώ θέλω να φτάσω. Και η κατασκευή του αυτοκίνητου. Ναι, και του Γιάννη, του δημοθεάτου και όλους όσοι σχεδίασαν το site και την εμφάνιση και την παρουσία της ομάδος, από τα μπλουζάκια μέχρι το περίπτερο, μέχρι οτιδήποτε άλλο. Παίζει και αυτό, Γιάννη, ας πούμε, και βαθμολογείται εξίσου.
Ναι, βεβαίως, είναι ξεχωριστό κομμάτι μάλιστα στην αξιολόγηση του marketing. Είναι η ταυτότητα της ομάδας, ως ενιαία ταυτότητα, τα social media και το υλικό που υπάρχει σε αυτά, το site βέβαια και οι εμφανίσεις. Έτσι, να σας φέρω ένα παράδειγμα να καταδείξω το τι λέω. Κλείστε τα μάτια και πείτε αυθόρμητα μια ομάδα της Φόρμουλα 1. Ποια θα πείτε όλοι? Ferrari. Ποιο στιγμάτι, τι χρώμα έχει η McLaren φέτος? Φέτος. Ναι. Πορτογαλία. Πορτογαλία. Πέρσι. Μαύρο. Ασημή μαύρο, ξέρω εγώ. Πρόπερσι. Εντάξει, δεν είμαι McLaren. Κόκκινο, όχι, αυτό προσπαθώ να σου πω. Πρόπερσι, άστρο κόκκινο. Πάμε πιο πίσω, ξέρω εγώ, έμοιαζε με το σημερινό Mercedes. Ή ανάλογα το πώς αλλάξαν οι χορηγοί. Ή Williams, μπορεί να τη θυμάσαι σε κόκκινο χρώμα, κόκκινο πορτοκαλί, ας το πούμε, όταν άλλαξε χορηγό. Μπορεί να θυμάσαι τα άσπρο μπλε ή να θυμάσαι. Η Ferrari όμως που είπατε την πάντα. Κόκκινη. Να, ένα πολύ ωραίο θέμα. Αγαπητέ Creative Director, Να κάνω κόκκινη την ομάδα. Όχι, όχι. Να δεις πώς λοιπόν η διάρκεια στο σχήμα. Η συνέχεια στα χρώματα προσδίδει κύρος και προσδίδει αναγνωρισμό. Καλά, ναι, προφανώς. Ο νικητής βγαίνει από ένα σύνολο 1000 βαθμών και οι αγώνες με το αμάξι είναι γύρω στους 320 βαθμούς. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι. Τα 680 έχει να κάνει με την εμφάνιση, έχει να κάνει με τους χορηγούς, έχει να κάνει με το περίπτερο, με το τι δραστηριότητες έχετε κάνει. Και φαντάζομαι ότι και αυτή η συνέντευξη ήταν μέρος. Εννοείται, ναι. Λοιπόν, Χριστίνα, δεν έχεις κάτι άλλο? Όχι, νομίζω ότι με έχουν καλύψει τα παιδιά. Συγχαρητήρια. Καλή τύχη στη Μαλαισία. Θα μας πούμε να τα πούμε αμέσως μετά από αυτό. Λοιπόν, εκπαιδευτική αναγέννηση. Η ομάδα τους, Omega Racing. Ναι. Και Lightning Speed, αλλά τώρα είμαστε Omega Racing. Η Omega Racing, λοιπόν, είναι έτοιμη για την Μαλαισία, εκεί όπου τον Οκτώβριο θα υπερασπιστεί τα ελληνικά χρώματα στο F1 in Schools. Είστε συντονισμένοι στον Α989, στο Alpha Speed και με τέρμα γκάζι τώρα, μένοντας στο αυτοκίνητο, θα πάμε Φραγκφούρτη, στη Διεθνή Έκθεση, εκεί όπου ο Πάνος Ιτανίδης έχει απευθείας ανταπόκριση, ο απεσταλμένος του newsauto.gr, για το τι γίνεται στην Φραγκφούρτη και όλα τα νέα μοντέλα που παρουσιάζονται σήμερα.